Πάμε τώρα να καλημερίσουμε στη συχνότητα του 984 έναν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από τους ανθρώπους που δεν έχει πολύ μιλήσει και ίσως είναι και ευθύνη των μίντια το διάστημα αυτό, αλλά από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά, ίσως είναι από τους ελάχιστους ευρωβουλευτές Έλληνες που έχει κάνει την πιο, κατά τη γνώμη μου, σημαντική ερώτηση, προσέξτε, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν απευθείας. Σε τι συνίσταται αυτή η ερώτηση? Συνίσταται στο να διευκρινιστεί ο τρόπος, το είδος και ο λόγος χρηματοδότησης του περίφημου ΚΕΤΙΑΚ, εκεί όπου εδρεύει το δεύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, μιας άλλης ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, και που το Inside Story προχθές μας είπε ότι εκεί υπάρχει μια σύμβαση του δημοσίου μέσα στην οποία κρύβεται το Πρέταντορ. Είναι ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλημέρα. Καλημέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό το είχαμε δει από την αρχή, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, και έχουν περάσει και δύο μήνες νομίζω από τότε που κατατέθηκε αυτή η ερώτηση. Θα απαντηθεί, νομίζω, εντός του μήνα. Τόσο κάνουν πρέπει ερωτήσεις να απαντηθούν. Επειδή έχετε μία εμπειρία, εδώ είναι κάπως διαφορετικό το πράγμα. Θέλω να πω, δηλαδή, η Κομισιόν για να σας απαντήσει, ανεξάρτητα του τι θα επιλέξει να απαντήσει, θα πρέπει να το τεκμηριώσει. Δεν είναι να, κύριε Αρβανίτη, δεν γνωρίζουμε και τα λοιπά. Θα σας πει ότι απευθυνθήκαμε εκεί, εκεί και εκεί και μας προκύπτει αυτό ή δεν μας προκύπτει αυτό. Σωστά το καταλαβαίνω? Σωστά, και θα εμέσως, πλην σαφώς, θα αναζητηθούν ευθύνες αν υπάρχει, που κατά τη γνώμη μου υπάρχει θέμα, παραβίασης κοινοτικών ορών και κανονισμών σε ό,τι αφορά στο ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα των παρακολουθήσεων συνολικά είναι ένα μείζον θέμα για την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Δηλαδή? Κύριε Σαχίνη, καταρχήν ο εγκέφαλος, ο επικεφαλής, ο οργανωτής, ο ιδεολογικός καθοδηγητής, ο αρχηγός ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Πώς το λέτε αυτό, θα σας πει κάποιος? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι παρακολουθήσεις από το Predator μπορεί να γίνονταν, αλλά αυτό είναι μια ιδιωτική ιστορία την οποία και θα απαγορεύσω με το νομοσχέδιο και θα ελεγχθεί, δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί. Οι άλλες της ΕΥΠ είναι με βάση ένα πρωτόκολλο. Ωραία. Πρώτον, με δικιά του νομοθετική παρέμβαση, με το που βγήκε στην δημοκρατικά πήρε την διακυβέρνηση της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης πήρε στην ευθύνη του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχει ξαναγίνει. Μαζί με την ΕΡΤ και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό μας έβαζε σε πολλές υπονοίες ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας ελεγχόμενος πρωθυπουργός και φοβάται ή θέλει να ελέγχει. Αυτό λοιπόν είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε, ναι, θέματα με το Pegasus ή με το Predator. Όμως υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Inside Story. Mm-hmm. Επειδή ακούω συνέχεια για τις αποκαλύψεις και υπάρχει έτσι ένα μίσος και μια αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Βαξεβάνη. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν μπορώ να παρέμβω σε τέτοια ζητήματα. Το ρεπορτάζ αυτό του Inside Story είναι του κυρίου Τέλογλου, ο οποίος αποκαλύπτει και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει σηκωθεί πουθενά, τουλάχιστον στα αισθημικά μίντια, αποκαλύπτει ότι το Predator αγοράστηκε από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλλον από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, για να είμαι ακριβής. Και βεβαίως υπάρχουν και οι συμβάσεις και έγινε μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εδώ λοιπόν, κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα ζήτημα πολύ καθαρό και υπάρχει μια αντίθεση σε σχέση με άλλες χώρες που έχουμε λογισμικά και θα βρούμε λύσεις για να περιορίσουμε τη δράση τους. Εδώ λοιπόν έχουμε τον επικεφαλής, τον αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και να δίνει εντολή στον ανιψιό του και αυτό στην ουρά του να παρακολουθούν τους δημοσιογράφους. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από την παρακολούθηση άλλων προσώπων, ο οποίος, για τον κύριο Κουκάκη μιλάω, ο οποίος παρακολουθούσε το τραπεζικό έγκλημα. Το τραπεζικό έγκλημα, μιλάω για τις τράπεζες που τις έχουμε επαραχρηματοδοτήσει και τις έχουμε ενισχύσει εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε περάσει 4-3 μνημόνια στο κεφάλι και μια χρεοκοπία τουλάχιστον που γνωρίζουμε, 4 φορές. Από αυτές λοιπόν, αυτό το έγκλημα παρακολουθούσε ο κύριος, έλεγχε ο κύριος Κουκάκης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρακολουθούνταν ως εθνικός κίνδυνος από τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ λοιπόν, επειδή έχει κλειδώσει ότι η παρακολούθηση Κουκάκη και η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πρέπει να τελειώσει η συζήτηση ποιος έχει την ευθύνη. Ο Μητσοτάκης έχει την ευθύνη.
Και να σας πω και κάτι. Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία. Η διαδικασία ελέγχου δηλαδή. Γιατί δεν έχουν κληθεί οι μάρτυρες που έχει τοποθετήσει ο κ. Μητσοτάκης στην υπηρεσία αυτή, παρακολουθώντας φίλους και γνωστούς. Δηλαδή, ενώ ο κ. Δημητριάδης, οι εμπλεκόμενοι στην Τελέξα και στις εταιρείες, ο κ. Κοντολέων και το καθεξής. Ποιος προστατεύει ποιον σε αυτή την ιστορία? Δεν είναι κόζα νόστρα αυτό που συζητάμε. Δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να είναι περήφανος για ένα πράγμα. Ξεπέρασε και τον μπαμπά του. Να σας πω κάτι, και μου το στέλνουν εδώ ακροατές ακούγοντάς σας και σας στέλνουν και την καλημέρα τους. Λένε, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Αρβανίτης, τότε η κυρία Φωτίου τι είπε χθες, ότι συμφέροντα που δεν πήραν τα λεφτά από το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτά που τραβάνε το χαλί του Μητσοτάκη? Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι, λέει η κυρία Φωτίου. Το άκουσα αυτό, εντάξει, δεν τη θεωρώ πολύ πετυχημένη τη δήλωση, αλλά δεν νομίζω ότι εννοούσε και αυτό ακριβώς η κυρία Φωτίου. Αλλά να χάσουμε τον ελέφαντα τώρα για να πούμε για μία δήλωση. Εγώ σας λέω τα γεγονότα και όπως αυτά τα ζω μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τα ζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η κυρία Σαχίνη, ναι, είμαι ο Ευρωβουλευτής, ο οποίος θα πήγε στην Πολωνία μαζί με άλλους 6 Ευρωβουλευτές στην αρμόδια επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι εξεταστικές επιτροπές. Αποκαλύψαμε και ανακαλύψαμε, μάλλον, ότι το βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το πήγασος. Από εμάς λοιπόν βγήκε, ξεκίνησε η διαδικασία να δημιουργηθεί η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, mm-hmm, και βεβαίως η διαδικασία να ελέγξουμε τα τηλέφωνα όλων των Ευρωβουλευτών, καθώς υπάρχει ζήτημα. Εκεί λοιπόν βγήκε, να σας δώσω λίγο και μια και στους ακροατές, εκεί λοιπόν βγήκε ότι η Πολωνία είναι μια πολύ μικρή περίπτωση σχέση με την Ελλάδα. Μάιος ήτανε. Όταν κατάλαβα ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι τόσο στην Πολωνία ή στη Ρουμανία ή στη Μάλτα ή αλλού, αλλά είναι στην Ελλάδα. Και μετά από λίγο καιρό έσκασε η περίπτωση Ανδρουλάκη. Όλοι πήραμε τα κινητά μας τηλέφωνα για έλεγχο και έσκασε η περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Πρέπει να πω και ότι αυτό, λοιπόν, από τόσους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο μία περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Μόνο μία περίπτωση ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, αν δεν το ανακοίνωνε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το ανακοίνωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν είναι προσωπικό δεδομένο ότι με παρακολουθούν. Θα υπήρξε ανακοίνωση ότι βρέθηκε ευρωβουλευτής. Διότι, ξέρετε κάτι, μέσα από τον κύριο Ανδρουλάκη παρακολουθούνται δυνάμει 705 ευρωβουλευτές, κομισάροι, γραμματείς, όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα. Γι' αυτό υπάρχει σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό απορώ πώς είναι δυνατόν η ελληνική δικαιοσύνη δεν παρεμβαίνει άμεσα, ειδικά σε περιπτώσεις ιδιαίτερα καυγαλαίες. Δεν λέω τώρα για τις φίλες της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη και τις συνεργάτιδες. Δεν με αφορά τόσο αυτό. Με αφορά όμως ότι αν ισχύει ότι παρακολουθεί ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών. Αυτό. Ποιο είναι το κέντρο, ποιο είναι το παράκεντρο, ποιες είναι οι ευθύνες, ούτω καθεξής. Και ξέρετε κάτι, χθες ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, ένα νέο σχέδιο νόμου για να διορθώσει το δικό του νομοσχέδιο και δίνει άφεση αμαρτιών σε 3 χρόνια. Δηλαδή ο Σαχίνης παρακολουθείται και θα μάθει το λόγο μετά από 3 χρόνια, όταν θα έχει φύγει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση. Δηλαδή τι είναι αυτά που ζούμε εδώ. Είναι σκάνδαλο στο σκάνδαλο, σας λέω, και η οικογένεια έχει ένα θέμα με τις παρακολουθήσεις γενικώς. Σας λέω, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είχαμε τέτοιο θέμα. Δημοσιογραφούσα τότε, νέος, αλλά θυμάμαι πάρα πολλές κασέτες και τους μαυρίκους. Πείτε μου, σας παρακαλώ, η φέρουσα αντίληψη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά μέσα είναι ποια για τα όσα διαδραματίζονται στην Ελλάδα? Νομίζω ότι τα είπε η κυρία Σόφι Ντίβελτ. Η κυρία Σόφι Ντίβελτ είναι γενική εισηγήτρια στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ και πρέπει να σας πω ότι είπε και άλλα πράγματα, αν και έγινε μεγάλη επίθεση. Είναι από το Ρινιού, κόμμα Ρινιού, είναι μακρονιστές, είναι κεντροδεξί δηλαδή, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το αριστερό ή έχει σχέση με την αριστερά ή τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης για μας είναι, εδώ για το Ευρωκοινοβούλιο, μια τοξική περίπτωση, θέλω να σας πω. Δημιουργεί θέμα δηλαδή και στον κύριο Βέμπερ, κατά τη γνώμη μου, αλλά δικό του θέμα, στο ΕΠΠ. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν θέλει όλο το Λαϊκό Κόμμα να πάρει τη ρετσινιά. Έχει ήδη προβλήματα με την Πολωνία, έχει ήδη θέματα με την Σλοβενία. Έχει θέματα. Δεν θα ήθελε να πάρει και ένα τέτοιο καραμπινάτο θέμα. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, ποια θα έπρεπε να είναι η άμεση αντίδραση στην πορεία και διελεύκανσης και αντιμετώπισης του φαινομένου? Θα σας πω κάτι από την καρδιά μου, όπως περίμενα δηλαδή τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι άμεσα να προχωρήσει την αλλαγή του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά τη γνώμη μου, και να πάμε σε διακομματική συνεννόηση, διότι πάμε σε εκλογές.
Όπως θα έλεγα ότι θα πρέπει ήδη να είχαμε προχωρήσει και σε υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Δεύτερο, είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση ό,τι αφορά στις παρακολουθήσεις, ενώ δηλαδή των πολιτικών προσωπών και των πολιτών, καθώς η κυρία Βλάχου πρέπει να φύγει, βεβαίως να μπει δεύτερη εισαγγελέας και βεβαίως να υπάρχει παρέμβαση ή τουλάχιστον έλεγχος του Κοινοβουλίου για τις παρακολουθήσεις αυτές και βεβαίως να επανέλθει το δικαίωμα του πολίτη, του κ. Σαχίνη, του Αρβανίτη, του τηλεθεατή μας, του ακροατή μας, να μπορεί να ξέρει αν παρακολουθείτε, για ποιο λόγο παρακολουθείτε. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι τώρα, ειδικά για την περίπτωση Ανδρουλάκη. Πολιτικός μου αντίπαλος είναι, τον άκουσα και χθες στο ΜΕΚΑ, ήταν πιο ήπιος και από τον κύριο Δένδια, θέλω να πω, για να σχολιάσω κιόλας και τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά να σας πω όμως την αλήθεια. Είναι βιασμός αυτό που έχει γίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη και όσοι εμπλέκονται σε αυτό. Είναι δυνατόν να βάζεις μια ρετσινιά στον αρχηγό του τρίτου κόμματος ότι είναι εθνικός κίνδυνος και η παρακολούθηση, θυμάστε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, ήταν επιβεβλημένη και νόμιμη. Αλλά τη σταμάτησα. Γιατί τη σταμάτησα αφού ήταν επιβεβλημένη και νόμιμη, και γιατί μου αφήνεις υπονοούμενο ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι εθνικός κίνδυνος και θα πάρει την τρίτη εντολή και θα γίνει εν δυνάμει. Μπορεί πρωθυπουργός της χώρας, ένας κίνδυνος. Ποιος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή λοιπόν στην κυρία Βλάχου να αρχίσει παρακολούθηση, και θα ήθελα να μάθω, κύριε Σαχίνη, ποιος είναι αυτός που ήρε την εντολή παρακολούθησης του εθνικού κινδύνου που κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι πολύ αντιφατικά αυτά και προβληματικά? Τώρα θα μου πεις, ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να απαντάει, ρωτάει, αλλά θυμήθηκα λίγο και τη δικιά μου δουλειά. Εντάξει, δεν την ξεχνάτε, αλλά... Είναι βασικά ερωτήματα. Κοιτάξτε, αυτά, δηλαδή, εδώ υπάρχει... Και μας λένε τώρα αν η Φωτίου έκανε αυτό και αν ο ποινικός κώδικας παρακολουθούσε ή παρακολουθούσε και είναι εθνικός κίνδυνος, είναι προδότης δηλαδή ο Ανδρουλάκης και τον παρακολουθούσε νεϊού. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αρβανίτη, αυτό πρωτίστως ενδιαφέρει τους ενδυνάμει ψηφοφόρους. Εγώ μπορεί να έχω επιλέξει να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να ξέρω αν ο επικεφαλής παράταξης εμπλέκεται σε θέμα εθνικού κινδύνου ή όχι. Ένα. Αυτό σας λέω και εμένα με ενδιαφέρει αυτό που δεν ψηφίζω ΠΑΣΟΚ, ούτε έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, διότι είναι μέρος του πολιτικού μας συστήματος, του δημοκρατικού τόξου, και θέλω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Όλοι έχουμε. Και σας λέω, ο βιαστής, αυτός που δέχεται την ανέντιμη αυτή ρετσινιά καταρχήν, είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Και του συμπαρίσαμε και όλοι μας, του συμπαριστεκόμαστε πλήρως σε αυτή την περιπέτεια. Δεν λέω για τον κύριο Τέλογλου, δεν λέω για τον κύριο Κουκάκη, του παλιού μου συναδέλφου. Που τραβάνε, τον κύριο Μαλικούδη και όλους αυτούς που τραβάνε. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο, είστε ένας έμπειρος και έντιμος άνθρωπος, για φανταστείτε να νιώσετε ξαφνικά ότι σας παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι σημαίνει για την οικογενική ασφάλειά σας μέσα στο σπίτι? Ποιος θα πληρώσει αυτή την ύφη δηλαδή της επιλογής της παρανοϊκής αυτής απόψης του κυρίου Μητσοτάκη? Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αρβανίτη αν υπάρχει πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή και της Επιτροπής για εναρμόνιση νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια σε θέματα παρακολουθήσεων. Ναι, υπάρχει αυτή η διαδικασία και αυτό είναι που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά για το ζήτημα των παράνομων λογισμικών. Γι' αυτό σας είπα, λογισμικά είχαμε, θα έχουμε και θα βρούμε λύση να τα λύσουμε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας ηγείται της διαδικασίας των παρακολουθήσεων. Για να μην ξαναρθώ πάλι στην αρχή. Κύριε Αρβανίτη, με συγχωρείτε, αλλά εδώ θέλω να είμαι λιγάκι πιο πιεστικός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, οι πολιτικοί θα απαγορευτούν τα παράνομα λογισμικά. Τα παράνομα είναι παράνομα και θα λειτουργούν παράνομα ό,τι και να κάνετε. Είναι άλλο αυτό όμως, και άλλο να λες ότι αν σε εντοπίσω να κάνεις χρήση παράνομου λογισμικού θα τη φας το κεφάλι. Το να λέμε θα τα απαγορεύσουμε μου θυμίζει του Ιναλίστου μνήμη σε εποχή που έλεγε κάποιος ότι θα καταρρύψει τους δορυφόρους για να μην έρθει δορυφορική τηλεόραση στην Ελλάδα και ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό μου θυμίζει. Ωραία. Επιμένω, τα λογισμικά αυτά αγοράζονται, όπως είπε η κυρία Σόφη Ντίβελτ, επειδή είναι πολύ ακριβά, από κυβερνήσεις ή πανίσχυρους οικονομικούς παράγοντες. Επί το πλείστον δηλαδή, έρχονται από το Ισραήλ. Ξέρουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, πού είναι και πού απευθύνονται. Οπότε η παράνομη χρήση είναι ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, διότι δεν θα μπορεί μια κυβέρνηση να αγοράσει ή να συνεργαστεί με ένα λογισμικό ή με μια εταιρεία τύπου Predator. Η Πίγασος. Αυτό είναι. Αυτό το πλαίσιο δεν υπήρχε. Οπότε ναι, έχει μια αξία. Και αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης θα το απαγορεύσω. Εντάξει, περισσότερα ξέρετε τα φίλια, δεν μας λέει κάτι. Εμένα προσωπικά.
Όμως, έχουμε χρόνο. Βεβαίως, γιατί... βεβαίως. Ωραία. Εγώ ήθελα, μην ξεχάσουμε, γιατί θεωρώ και εγώ αυτό σημαντικό. Αυτή, από εκεί που ξεκίνησε η εκπομπή, η συνομιλία μας, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση που φέραμε εμείς για απάντηση στην Κομισιόν είναι περίεργη, διότι είναι κάτι περίεργα παιχνίδια με το Υπηρεσιακό Κέντρο της Κυβερνοασφάλειας και την ΕΕΠ στην Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι αυτή η ερώτηση είχε γίνει αρχές Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Δηλαδή πριν σκάσουν όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, εγώ γνώριζα τι συμβαίνει, σας λέω, γιατί είμαι στην αρμόδια επιτροπή και γι' αυτό δεν μπορώ να μιλάω και πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συγκεκριμένου. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δημοσιεύματα στα οποία δεν έχει δοθεί πιστική απάντηση και βάζουμε δύο ερωτήσεις στο ζήτημα των κυβερνητικών μεθοδεύσεων γύρω από τη δημιουργία του ΚΕΤΙΑΚ. Είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Και θα ξαναδούμε πάλι εδώ μάλλον και τον κύριο Πιερακάκη. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στο κατά πόσο η ΕΕΠ είναι ο κατάλληλος φορέας να υλοποιήσει μια στρατηγική κυβερνοασφάλειας με τη λογική αυτή. Πάλι εδώ είναι αφεντικό Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε έναν businessman πρωθυπουργό. Μια ΕΕΠ, δηλαδή μέσα στην ΕΕΠ, με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλληλεγγύη, μητσοταγική, αδιαφανής. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα θα κληθεί να απαντήσει η Κομισιόν ή να ελέγξει η Κομισιόν. Ξέρετε, όταν ρωτάμε την Κομισιόν, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μόνο για να μας δώσει μια απάντηση. Είναι να τη βάλουμε στην ευθύνη της, να αναζητήσει και να μας δώσει απαντήσεις και να ψάξει μια περίπτωση. Έτσι έγινε με την περίπτωση Όλαφ. Ενώ δηλαδή με τα pushbacks. Όταν εγώ έλεγα ότι υπάρχουν pushbacks, ότι χάνονται άνθρωποι, ότι στην Ιταλία τους πνίγουν, ότι στην Κροατία τους δέρνουν, ότι στην Τουρκία γίνεται η ίδια ιστορία ή στη Βουλγαρία, έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μας έλεγε εχθρούς πατρίδος. Εδώ όμως βγήκε ότι υπάρχει θέμα. Και πρέπει να σας πω ότι με τις παρεμβάσεις μας αυτές εκδιώχθηκε ο επικεφαλής της Όλαφ, ο κύριος Λιτζέρη, τον οποίο ο κύριος Μηταράκης ευράβευσε. Για ποιο ακριβώς λόγο τον ευράβευσε? Για αυτό που κατηγορείται η Frontex για τους βιασμούς εντός υπηρεσίας, για τους θανάτους των ανθρώπων, για τους βασανισμούς των ανθρώπων, για τους αγνοούμενους, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Τι ακριβώς βραβεύει η Ελλάδα και ο κύριος Μηταράκης? Και πώς εκθέτει τη χώρα ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την αρθλιότητα που ζούμε, κύριε Σαχίνη? Κύριε Αρβανίτη, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Φεύγω τελείως από αυτό το πλαίσιο. Όχι, ήθελα να σας πω γι' αυτό, για να καταλάβετε ότι αν κάνουμε ερωτήσεις, κάτι γίνεται. Το είπατε, νομίζω και ακούστηκε. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εικόνα πίεσης των πολλών, ακρίβειας, πληθωρισμού, ενεργειακής φτώχειας. Πού πάει η Ευρώπη? Η Ευρώπη πάει εκεί που την οδηγεί η παρασιτική ελίτ που επιχορηγεί και βοηθάει τη δεξιά στην Ευρώπη. Έχουμε μια ηγεσία κάτω από τις πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία και έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ηγέτητα, την κυρία Φοντελάιν, πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Αλλά μιλάμε ότι και οι ηγέτες της Ευρώπης, μιλάω για τους Γαλλογερμανούς, είναι πολύ κατώτεροι. Σέρνονται ουσιαστικά πίσω από πολιτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας ως ετερόφωτος συνεργάτης στο παγκόσμιο χάρτη. Κρίμα για την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική. Τι θα κάνουμε δηλαδή με την κρίση στη Ρωσία? Τι θα γίνει με τον πόλεμο? Τι θα γίνει με την φτώχεια? Διότι δεν πηγαίναμε, δεν τρέχαμε και στις πεδιάδες, ξέρετε, της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν δημιουργηθεί ένα μέτωπο άλλων δυνάμεων, προοδευτικών δυνάμεων, το πράγμα πάει πάρα πολύ άσχημα. Και βεβαίως πρημοδοτεί η δεξιά έτσι αυτό που βλέπουμε πολύ καλά, που είναι η alt-right, η ακροδεξιά, και ζούμε μέρες του 35 ξανά στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, τώρα και στην Ελλάδα σε έναν βαθμό, αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός και πολιτική του. Είναι alt-right. Άρα βλέπετε ότι αν δεν αλλάξει και ιδίως στους όρους οικονομίας η ιστορία, υπάρχει θέμα. Η οικονομία αλλάζει με τους όρους πολιτικής, κύριε Σαχίνη. Αν δεν έχουμε ανατροπές, σαν και αυτή που είχαμε στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία,
αν δεν έχουμε σοβαρότητα της αριστεράς εκεί που καλείται να πάρει ή οφείλει να πάρει την ευθύνη στα χέρια της, τότε νομίζω ότι δεν θα φταίει η ιστορία που θα μας προσπεράσει, θα φταίμε εμείς. Γι' αυτό το στοίχημα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να κερδίσει και πρέπει να πετύχει. Είναι η πέμπτη ευκαιρία που του δίνει ο ελληνικός λαός. Και θα είναι η πέμπτη κυφαρμακερή. Και πρέπει να πετύχει. Μάλιστα. Λοιπόν. Πέμπτη, γιατί σας είπα. Μία που έγινε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, δύο που έγινε κυβέρνηση, τρία το δημοψήφισμα, τέσσερα που ξαναπήρε την κυβέρνηση, πέντε που του έδωσε 32% στην ΙΤΑ. Ναι, αλλά πολλοί σας παραπέμπουν στη στάση του δημοψηφίσματος, το όχι που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όποτε θέλετε, εγώ την ανοίγω αυτή. Είμαι πολύ περήφανος για τις στάσεις του κόμματος και της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή νομεκλατούρα εκείνη την εποχή. Μόνοι μας είμαστε. Κειμένουμε Ευρώπη, δίναν ουσιαστικά όλη μας την διαπραγματευτική μάχη από κάτω από το τραπέζι εδώ στις Βρυξέλλες. Ήξερε ο αντίπαλος την επόμενή μας κίνηση. Μόνοι μας παίζαμε, κύριε Σαχίνη, μόνοι μας δώσαμε τη μάχη εντελώς. Ενώ η κυβέρνηση και ο λαός είχε την εποχή. Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βεβαίως δεν ξεχνάει τη δημοσιογραφική του λειτουργία ποτέ. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την επικοινωνία σήμερα. Όταν έχετε απάντηση, μας ενδιαφέρει και εμείς να τη μάθουμε αυτήν την απάντηση από την Κομισιόν. Θα έχει ενδιαφέρον, είναι ζουμί. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια.